Μια εκδρομή εμπούγαμε μια μέρα το σχολείο και τους μητσούς εβάλασιν ούλους στο λεωφορείο. Για να τους πάρουν εκδρομή λίγο για να χαρούσιν και τη ζωή στην Ήπεθρον πως είναι να τη δούσιν. Έπειραν τους ένα χορκόν μακράν από την πόλη να δουν πως είναι η ζωή να μπούμε σε υπερβόλη. Έθελαν οι δασκάλοι τους ούλοι μητσί να δούσιν τα φρούτα τα λαχανικά πως τα καλλιεργούσιν. Μες στο περβόλιν μπήκασιν, έκλεισαν το καντζέλιν κι αρκίνεψεν ο Γεωργός για να τους παραγγέλιν. Ούλοι χαριέν τη ζουντών, μα ένα κοπελούιν είδεν κουτσον κι αν μπορών, έναν κοτοπουλούιν. Που στέκεν έτσι πομακρά μόνον του στο κοτέτσιν και φτις ρωτά το Γεωργόν τούτο γιατί εν έτσι. Κι αν το χαϊδευκεί το δίχως λεπτόν να χάσει κι αν το πουλά τον άρωτα θέλει να το αγοράσει. Λάλη του τότε ο Γεωργός, θέλω να σε ρωτήσω, έχεις κι ολίρες δοσμούτες και να σου το πουλήσω. Βάλε ο Μιτσί στο χέριν του, βάθκια μέσα στην μπούγκα και τα σελήνια του μετρά, μια λίρα ήταν ούλα. Κράτα το λέει κύριε και να επιστρέψω με τους γονιούς μου αύριον και σένα θα γυρέψω. Ο Γεώργος εθόρεντον Μίτσι συλλοϊσμένον τι θα το κάνεις το ρωτά και εντζέσα κατεμένον. Σηκώνει ευτής ο μαθητής πάνω το παντελόνι τα μάτια του γεμόσασιν το πόδι του απλώνει και δείχνει του μεσιέρον ήτουν και σιλικόνι συγχώρεσέ με κύριε μα εν και φταίω αιγιώνει. Συγχώρεσέ με κύριε λέει του που δακρύζω μα να σε όμως σίγουρος καλά θα το φροντίζω. Γιατί και γιο αν δεν είχα κάποιους να μ' αγαπούσαν ποτέ μου δεν θα εμπορία λεπτόν να παρπατούσα. Γύριζε ευτής ο Γεωργός χωρίς λαλιά να βγάλει και σφίξεν τον μάθητη σφιχτά μες στην αγκάλι. Βάρτη λαλί του γιώκα μου στην πούγκα σου τη λύρα και ευχαριστώ γιατί που σεν το μάθημα μου πήρα. Και το γουμάν ολοκλήρων άμαν το θέλεις πάρτον γιατί που σέναν έμαθα εν έχει πλάσμα σκάρτον. Ακόμα και οι δασκάλοι πολλά συγκινηθήκαν και το μωρόν φωνάξασιν κοντά και συναχτήκαν. Είπαν τους το παράδειγμα που το συμμαθητήν τους πάντα να εφαρμόζουσιν και τούτη στη ζωή τους. Τα πλάσματα να τα μετρούν αν εγκαλεί η ψυχή τους και όι που το χρώμα τους την πουγκαν το κορμήν τους.